να φτιάξετε μία σελίδα όπως είναι αυτή εδώ πέρα, Service του Πολυτεχνείου, που είναι πολύ cool, με τα social media, όλα τα ενδιαφέροντά σας, ίσως εδώ πέρα μπορείτε να βάλετε και τα μαθήματα που έχετε κλπ. Αυτό είναι από ένα πρόγραμμα που έχει το Πολυτεχνείο, μπορεί να ανεβάσει ο κάθε φοιτητής, μελιδέ, περιεχομενικό και δικό προσωπικό, 1 GB Service του Πολυτεχνείου. Οπότε αυτό τώρα θα σας δείξω μπορείτε να φτιάξετε ακριβώς μια τέτοια σελίδα. Λοιπόν, τα πρώτα βήματα που πρέπει να κάνετε είναι να κατεβάσετε αυτό το πρόγραμμα που λέγεται Notepad++. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο το έχει κάνει και μετάφραση στα ελληνικά, μάλιστα ένας φοιτής μας από τους ηλεκτρολόγους. Πατάτε εδώ πέρα download και κάνετε εγκατάσταση, πολύ απλό. Στη συνέχεια πρέπει να κάνετε εγκατάσταση και το Filezilla. Όλα τα links θα βρίσκονται στην περιγραφή του βίντεο, μπορείτε να το κάνετε από εδώ πέρα ανάλογα με το Windows έχετε. Λοιπόν, εδώ είναι η σελίδα που βρίσκεται όλος ο κώδικας και θα πρέπει να πατήσετε κάτω δεξιά που λέει Download Zip. Ωραία, αποθήκευση αρχείου. Θα εμφανιστεί, ωραία, Extract Here. Κλασικά πράγματα. Ωραία, το ανοίγουμε και αυτό πρέπει να κάνετε αλλαγές είναι μόνο το Index. Ωραία, από δεξί κλικ, Edit with Notepad++, αυτό έχει κάνει την εγκατάσταση. Και εδώ πέρα πρέπει να περάσετε τα δικά στοιχεία. Θα περάσουμε τα στοιχεία τώρα του Γιάννη. Γεια σας και από μένα. Ωραία. Λοιπόν, αυτό πρέπει να αλλάξετε είναι το title, που είναι ο τίτλος που θα εμφανίζεται σε κάθε browser. Ωραία, αποθήκευση. Μπορείτε να αλλάξετε και τον author και να βάλετε και εκεί πέρα το δικό σας όνομα. Βέβαια, αφήστε το, δεν είναι δύσκολο. Ωραία, και συνεχίζουμε. Αυτό είναι το μοντάλι το οποίο βγαίνουν πάνω τα ενδιαφέροντα, που είναι πάνω δεξιά. Θα περάσουμε τώρα τα ενδιαφέροντα του Γιάννη, την τεχνολογία. Ωραία, πρέπει να τα περάσετε διάμεσα σε αυτό εδώ πέρα ακριβώς, στο κομματάκι που είναι μεταξύ των δύο αγγείλων. Όχι αγγείλες, τι είναι αυτά. Μεγαλύτερο, μικρότερο. Ωραία, ναι, αυτό, ωραία, technology. Θα περάσουμε και τα άλλα δύο, Martial Arts. Ωραία, στο επόμενο. Κόλληση, τα απλά. Αυτή, ωραία. Πάνω το engineering, έτσι, μέτρα. Έτσι, ωραία. Και σβήνουμε τα υπόλοιπα που δεν χρειαζόμαστε. Σε αυτά μπορείτε να βάλετε και ένα link εδώ πέρα, αλλά πρέπει να φροντίσετε να είναι ενδιάμεσα από τα δύο προσεκτικά. Αν θέλετε να οδηγεί κάπου αλλού, αυτό είναι το κείμενο που θα εμφανίζεται, που θα λέει λίγα λόγια για εσάς. Εδώ έχουμε το κείμενο του Γιάννη. Παίρνουμε ένα copy και θα πρέπει να πάει από το P εδώ πέρα που κλείνει μέχρι το άλλο P. Που είναι εδώ. Ωραία. Παίρνουμε λίγο ακόμη, ωραία, τέλεια. Το έχουμε πάρει ωραία. Κάνουμε save και μετά είναι τα social media links τα οποία θα πρέπει να έχει. Ο Γιάννης θέλει μόνο το Facebook και το email για να μπορεί κάποιος να στέλνει email. Οπότε σβήνουμε το Twitter, GitHub, LinkedIn. Όχι σπαν παιδιά έτσι. Λοιπόν, ωραία, και παίρνουμε τα link για το Facebook και το αντικαταστούμε στο δικό μου link που υπάρχει. Ωραία, μπορούμε να το σβήσουμε. Προσέξτε να μην έχουν σβηστεί τα ψηφιακά, διαφορετικά θα υπάρχει πρόβλημα. Ωραία. Και το email. Όχι, και το link. Α, ναι, sorry. Και το email. Και θα πρέπει να προσθέσετε εδώ πέρα που λέει mail to, για να μπορεί και να εμφανίζεται κατευθείαν και να μπορεί να στείλει κάποιο email. Ωραία, αυτό είναι πάνω κάτω. Πατάμε το save. Λογικά πατώντας αυτό μπορεί να σε εμφανίζεται και στο browser όπως είναι. Το όνομα έχει αλλάξει, το κειμενάκι έχει αλλάξει, τα links έχουν αλλάξει, είμαστε κομπλέ. Τα interests, είμαστε είναι responsive, οπότε μπορεί να φαίνεται και ωραία στο κινητό. Είμαστε κομπλέ. Το τελευταίο κομμάτι που πρέπει να αλλάξουμε είναι η φωτογραφία. Ωραία, οπότε πηγαίνουμε πάλι εδώ πέρα στα αρχεία που έχουμε κατεβάσει και στη θέση που λέει images. Θα πρέπει να προσθέσει δικές φωτογραφία που να γράφει ακριβώς το ίδιο My Photo.
Εδώ πέρα η φωτογραφία του Γιάννη. Και μετακίνηση για την κατάσταση. Ωραία. Είμαστε τυχεροί γιατί με τον Γιάννη έχουμε φωτογραφία που είναι JPEG και τα δύο. Οπότε σε αυτό το κομμάτι που είναι το My Photo θέλει το JPG στο τέλος. Αν ήταν PNG θα πρέπει να μπει το PNG. Αυτά. Οπότε αυτή τη στιγμή λογικά είμαστε full έτοιμοι και αν κάνουμε ένα refresh έχει πάρει φωτογραφία, οπότε είμαστε full έτοιμοι. Το επόμενο που πρέπει να κάνουμε είναι να πάμε στη σελίδα εδώ πέρα που μας λέει, στο mindua.gr και να τακοποιήσουμε το My Account για να μπορούμε να συνδεθούμε στο server. Και εδώ πέρα πρέπει να βάλει καθένας τα στοιχεία του, αυτά με τα οποία συνδέεται, like το MSA, κάτι αν είστε μηχανολόγοι, CV αν είστε πολιτικοί κλπ. Ωραία, οπότε θα συμπληρώσω για τα στοιχεία του. Ωραία, εδώ πέρα περνάει ο καθένας τα στοιχεία που έχει τα δικά του, αυτά που θα πεις να δώσει από το κέντρο δικτύων. Ωραία, στο mindua.gr. Ωραία, αφού συνδεθείτε θα βλέπετε αυτή την εικόνα. Πηγαίνετε αριστερά που λέει My Account. Και στη συνέχεια εδώ πέρα που λέει προσωπική ιστοσελίδα. Και συμπληρώνετε τα στοιχεία σας. Εδώ πέρα ο καθένας τα δικά του. Λοιπόν, συμπληρώνεται καθένα τα στοιχεία του ανάλογα με το τμήμα που είναι, την ιδιότητά του, βάζει και ένα τηλέφωνο εργασία και τηλέφωνο οικία. Ωραία. Πατάτε αποδοχή ότι αποδέχεστε του όρου και στην ουσία αυτή είναι η σελίδα σα. Οπότε εδώ πέρα λογικά δεν βλέπετε τίποτα, αλλά είναι έτοιμη. Οπότε αυτό που θέλετε να κάνετε είναι να κάνετε copy-paste το link. Συνέχεια ανοίγετε το file Gila Client, το οποίο θα πρέπει να έχετε κάνει εγκατάσταση από πριν. Ωραία, και έχουμε και μια καινούργια έκδοση. Ωραία, στο αρχείο, διαχειριστής τοποθεσιών. Εκεί πέρα μια νέα τοποθεσία. Και εδώ πέρα στον κόμβο θα πρέπει να επιλέξετε το link που κάνατε copy-paste. Πριν είναι τυπικός, εδώ πέρα αν η θύρα έχει κάποια 80, επειδή τη χρησιμοποιεί και το Skype, θα πρέπει να τη διαγράψετε και να μείνει κενό. Και εδώ πέρα βάζετε τα στοιχεία με τα οποία συνδέεστε στο service του Πολυτεχνείου, δηλαδή το κλασικό που έχει το My Courses, δηλαδή το MC κλπ. Ωραία, και στη συνέχεια αφού έχετε περάσει τα στοιχεία σας, πατάτε το σύνδεση. Για να ξαναπατήσετε σύνδεση. Ωραία, και θα σας εμφανιστούν όλα αυτά τα μηνύματα, ότι έγινε κομπλέ, ότι όλα πάνε καλά. Και λογικά θα εμφανιστεί ένα τέτοιο φάκελο, στον οποίο θα πρέπει να βάλετε μέσα, πρέπει να πετάξετε προσοχή όχι όλο το φάκελο όπως είναι, αλλά τα αρχεία που έχει μέσα ο φάκελος, τα οποία θα πρέπει να τα έχετε κλείσει αν τα έχετε ανοιχτά κάπου αλλού. Οπότε τα παίρνετε όλα μαζί και τα πετάτε όπως είναι. Να copy-paste, έχουν ανέβει όλα. Βλέπετε πάνω ότι ξεκινήσει τα transfer, λογικά και πιστεύει να σταματήσουμε. Όταν τα έχει μεταφέρει όλα. Ωραία, θα πάρει λίγο χρόνο και είναι όλα κομπλέ και αν όλα έχουν πάει καλά θα κάνουμε refresh, θα πρέπει να βλέπουμε τη σελίδα του Γιάννη. Ευχαριστώ Δημήτρη. Αυτά ήτανε, καλή συνέχεια, θα κάνουμε και ένα ακόμη βίντεο το οποίο θα δείχνει πως μπορείς να κάνεις περισσότερες ροπίες, πως μπορείς να αλλάξεις τα χρώματα και διάφορα ωραία, πως μπορείς να βάλεις το CV σου και να το κατεβάζεις κλπ. Αυτά, μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.